Παρακαλώ τον κύριο Λευτέρη Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου είναι από μακριά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Να μας παρουσιάσει την έκθεση Γίζη και την έκθεση των Θεσσαλονικίων Ζωγράφων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1962. Όπως είπε και η Γενική προηγουμένως, η πρώτη φορά που έγινε έκθεση σύγχρονης τέχνης σε Αρχαιολογικό Μουσείο. Χάρη στην κυρία Ρωμιοπούλου, να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι το 62. Μετά έγινε η έκθεση σύγχρονης τέχνης, σωστά. Μετά γένεια. Ναι. Και υπάρχει και ένας πίνακας του Γίζη στην έκθεση για τα 60 χρόνια τώρα, σε ανάμνηση αυτού. Mm-hmm. Σας ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή να παρευρεθώ και εγώ σε αυτό το συμπόσιο για τα 60 χρόνια λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου. Δυστυχώς οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να αφήσω την παγωμένη Σουηδία για να κατέβω λίγο νοτιότερα. Οπότε θα με δείτε και θα με ακούσετε διαδικτυακά. Ελπίζω να βλέπετε την παρουσίαση. Σας βλέπουμε και σας ακούμε καλά. Ωραία, ευχαριστώ. Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές καλοκαιριού του 1962, όταν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος Διονύσιος Μανέντης ζήτησε από τον τότε Διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνο Καλλιγά τη συμβολή του μουσείου στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο Καλλιγάς τότε πρότεινε να διοργανωθεί μια έκθεση με έργα του Νικόλαου Γίζη, καθώς και μια με πίνακες ζωγράφων που είτε είχαν γεννηθεί στην Μακεδονία είτε είχαν εργαστεί στην Θεσσαλονίκη. Πρόταση που έγινε δεκτή από την Επιτροπή Εορτασμού της Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο όμως ζητήθηκε η συμμετοχή της Πινακοθήκης στους εορτασμούς? Γιατί ο Καλλιγάς επέλεξε να διοργανώσει μια μεγάλη έκθεση Γίζης στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου? Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν και έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης φιλοτοχνημένα από θεσσαλονικείς καλλιτέχνες? Τα παραπάνω ερωτήματα θα επιχειρήσω να απαντήσω στη σημερινή ανακοίνωση. Η Εθνική Πινακοθήκη είχε ιδρυθεί το 1900 και είχε σταδιακά εξελιχθεί σε ένα μουσείο με έργα κυρίως δυτικοευρωπαϊκής τέχνης, χάρη σε δωρεές και κληροδοτήματα των πλούσιων Ελλήνων της Διασποράς. Βλέπετε εδώ τη δομή της έκθεσης του μουσείου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, υπό τη διεύθυνση του Ζαχαρία Παπαντονίου, όταν και στεγαζόταν στον πρώτο όροφο του Πολυτεχνείου. Στις περισσότερες εκθέσεις, στις περισσότερες αίθουσες ήταν αναρτημένα έργα δυτικοευρωπαϊκής τέχνης, οι οποίες αίθουσες έφεραν και τα ονόματα των δωρητών, Δωκανάκης, Αβέροφ, Ξένος, Μαρασλής. Η φυσιογνωμία αυτή του μουσείου αλλάζει ριζικά από το καλοκαίρι του 1949, όταν ο Μαρίνος Καλλιγάς αναλαμβάνει τη διεύθυνσή του και σταδιακά το μετατρέπει σε έναν θεσμό που αποσκοπεί στη διάσωση και προβολή κυρίως της νεότερης ελληνικής οικαστικής παραγωγής. Ανάμεσα στις πρώτες του ενέργειες ήταν και η διοργάνωση μιας σειράς εναλλασσόμενων εκθέσεων με έργα της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης στο Ζάπιο Μέγαρο κατά τα χρόνια 1953-1959. Για ποιους λόγους είναι σημαντικές οι εκθέσεις αυτές? Πρώτον, διότι σε αντίθεση με την περίοδο του Μεσοπολέμου, αυτή τη φορά η συντριπτική πλειοψηφία των αναρτημένων έργων ανήκαν στη νεότερη ελληνική τέχνη. Μπορείτε να δείτε εδώ τη διαφορά. Τώρα οι 6 από τις 8 αίθουσες περιλαμβάνουν έργα νεοελληνικής τέχνης, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μάλιστα πρόσφατα αποκτήματα της συλλογής. Και δεύτερον, διότι ο Καλλιγάς παρουσίασε στις αίθουσες του Ζαπίου για πρώτη φορά στο φιλότεχνο κοινό μία συνεκτική και γραμμική αφήγηση της ιστορίας της τέχνης στην Ελλάδα. Και λέω για πρώτη φορά, διότι τη δεκαετία του 1950 η βιβλιογραφία γύρω από την νεοελληνική τέχνη ήταν πολύ φτωχή, διότι η πανεπιστημιακή έρευνα επικεντρωνόταν, όπως ήταν φυσικό, την αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή τέχνη. Ο Καλλιγάς λοιπόν για πρώτη φορά και μέσα από έργα τέχνης προσκάλεσε τον επισκέπτη σε μια διαδρομή στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης, με χρονική αφετηρία την Επτανησιακή Σχολή και όριο περίπου τη δεκαετία του 1920. Σε τι αποσκοπούσε το συγκεκριμένο γραμμικό αφήγημα? Πρώτον, να δείξει στο φιλότεχνο κοινό ότι η Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία διέθετε μια πολύ αξιόλογη εικαστική παραγωγή που μέχρι τότε ήταν λησμονημένη. Και δεύτερον, να εντάξει την εικαστική αυτή παραγωγή στην ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης. Να δείξει δηλαδή πως διάφορα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα όπως ο νατουραλισμός, ο ρεαλισμός και αργότερο ο υπρεσιονισμός υιοθετήθηκαν και από τους Έλληνες καλλιτέχνες. Και με τον τρόπο αυτό να αναδειχθεί η πολιτισμική αυτή σχέση της σύγχρονης Ελλάδας
με τη Δυτική Ευρώπη. Ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό την περίοδο εκείνη του ψυχρού πολέμου. Έχει σημασία εδώ να τονίσουμε ότι η έκθεση αυτή της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάστηκε σε μια πιο συντομευμένη εκδοχή και στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο και Ιούνιο του 1955, έπειτα από πρωτοβουλία της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνη. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 8 Μαΐου 1955 στις αίθουσες του Νεόδμητου Περιπτέρου των Εθνών, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, συνολικά πάνω από 13.000 άτομα είδαν την έκθεση, ενώ και ο κατάλογος εξαντλήθηκε και ξανατυπώθηκε. Η έκθεση Εθνικής Πινακοθήκης στο Ζάπιο έκλεισε οριστικά την άνοιξη του 1959 λόγω εργασιών ανακαίνησης του κτηρίου. Αυτό όμως δεν αποθάρρυνε τον Γκαλιγά στη συστηματική του προσπάθεια να προβάλλει τα έργα του μουσείου στο ευρύτερο φιλότεχνο κοινό. Αυτή τη φορά όμως εκτός Αθηνών. Στην Πινακοθήκη Ιωαννίνων, η οποία ήταν και το πρώτο επαρχιακό καλλιτεχνικό μουσείο στην Ελλάδα, ο Γκαλιγάς δάνεισε προσωρινά 30 περίπου έργα νεοελληνικής τέχνης, κυρίως του 19ου αιώνα, από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, τα οποία και παρουσιάστηκαν στα επίσημα εγκαίνια του μουσείου στις 21 Φεβρουαρίου 1961, επέτειος και εδώ της απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων. Έκθεση με έργα της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1962 και στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκοσία. Η πρωτοβουλία εδώ ανήκε στο Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και σχετιζόταν με την πρόσφατη ανεξαρτησία της Κύπρου. Τέλος, λίγους μήνες αργότερα, μία ακόμη έκθεση της Πινακοθήκης οργανώθηκε στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου των Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Καβάλας, έπειτα από αίτημα του Προέδρου του Συλλόγου και Εφόρου Αρχαιοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτριου Λαζαρίδη. Η συστηματική αυτή εκθεσιακή δραστηριότητα της Πινακοθήκης στα χρόνια εκείνα εξηγεί κατά τη γνώμη μου και την παρουσία της στους εορτασμούς των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα είναι για ποιους λόγους ο Γκαλιγάς επέλεξε να παρουσιάσει μια μεγάλη έκθεση έργων του Γκίζη μέσα στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μια τιμητική ανάμνηση, όπως αναγραφόταν και στον κατάλογο της έκθεσης. Θα ξεκινήσουμε από κάποια ποσοτικά δεδομένα. Συγκριτικά με τους άλλους Έλληνες καλλιτέχνες, ο Γκίζης αντιπροσωπευόταν στη συλλογή της Πινακοθήκης με τα περισσότερα έργα. Και αυτό συνέβαινε διότι κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, ο τότε διευθυντής του Μουσείου Ζαχαρίας Παπαντονίου είχε συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση μιας μεγάλης αναδρομικής έκθεσης Γκίζη στο Ηλίου Μέλαφρον και είχε αποκτήσει για τη συλλογή της Πινακοθήκης ένα σημαντικό αριθμό έργων του ζωγράφου μετά το τέλος της έκθεσης. Από την άλλη, και ο ίδιος ο Γκαλιγάς εκτιμούσε ιδιαίτερα την αξία της τέχνης του Γκίζη. Για το λόγο αυτό, συμπεριέλαβε πολλά έργα του ζωγράφου στις εκθέσεις της Πινακοθήκης στο Ζάπιο Μέγαρο κατά τη δεκαετία του 1950, όπως βλέπουμε και από τις σελίδες του καταλόγου. Ο Γκαλιγάς τόνισε μάλιστα ότι σκοπός του ήταν να κινήσει την προσοχή για μια ανασύνταξη της αξίας του Γκίζη επί τη βάση των σχεδίων του. Μια φράση που δείχνει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αξία της τέχνης του Γκίζη δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο Θεμιστοκλής Τσάτσος, αδερφός του Κωνσταντίνου Τσάτσου, μετέπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας, ομολογούσε με λύπη σε άρθρο του στο περιοδικό Νέα Εστία το καλοκαίρι του 1952 πως ο Γκίζης μοιάζει σήμερα σαν λησμονημένος και επέκρινε την πολιτεία και τον πνευματικό κόσμο για το γεγονός αυτό. Τις αρχές επίσης του 1953 εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο οι επιστολές του ζωγράφου σε επιμέλεια των Δροσίνη και Κορομιλά, επιστολές που έδειχναν μεταξύ άλλων και την ιδιαίτερη αγάπη του Γκίζη για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως, στη δημόσια σφαίρα κυριαρχούσε μία μάλλον αρνητική αντίληψη γύρω από το έργο του ζωγράφου, επειδή ακριβώς συνδεόταν με τη λεγόμενη σχολή του Μονάχου. Σε κείμενα λόγου χάρη που είχαν δημοσιευτεί στο τεύχος αφιέρωμα του περιοδικού Ζυγός για τον Σεζάν το φθινόπωρο του 1956, αρκετοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες είχαν τονίσει την επιζήμια συμβολή της σχολής του Μονάχου στην εξέλιξη της ιστορίας της ελληνικής τέχνης, με το επιχείρημα κυρίως ότι απέτρεψε τους Έλληνες καλλιτέχνες από το να στραφούν προς τη Γαλλία και τον Ιμπρεσιορισμό, καθυστέρησε δηλαδή την είσοδο των νεωτεριστικών τεχνοτροπιών στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της Πινακοθήκης στους εορτασμούς της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης έδωσε επομένως μια ιδανική ευκαιρία στον Γκαλιγά να ανασυντάξει, πολύ πιο συστηματικά αυτή τη φορά, την αξία του Γκίζη στη δημόσια καλλιτεχνική σφαίρα της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, η επιλογή μιας έκθεσης Γκίζη μέσα στις αίθουσες ενός αρχαιολογικού μουσείου, και το τονίζω αυτό, συσχετιζόταν και με τις γενικότερες αισθητικές αντιλήψεις του Γκαλιγά και κυρίως την ελληνοκεντρική του ιδεολογία. Ο Γκαλιγάς
τόνιζε συχνά στα κείμενά του την αξία τόσο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού όσο και του Βυζαντινού. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα για 2.000 χρόνια κράτησε αδιαφιλονίκητη την δάδα της πνευματικής προτεραιότητας και υπεροχής. Ο Καλλιγάς, που είχε κάνει διατριβή για την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο του Βιούρτσμπουργκ το 1935 και είχε επίσης δημοσιεύσει μία μελέτη για την αισθητική της ελληνικής εκκλησίας στο Μεσαίωνα το 1946, θεωρούσε ότι υπήρχε μία αναλύωτη από το χρόνο ελληνική έκφραση. Τα γνωρίσματα της οποίας ήταν ο ανθρωποκεντρισμός, το μέτρο και η αρμονία, η πλαστικότητα και η σαφήνεια, η καθαρότητα. Στοιχεία που μπορούσε να διακρίνει κανείς τόσο στην αρχαία ελληνική τέχνη, όσο και στη Βυζαντινή, αλλά και στη νεότερη. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Καλλιγάς, το ελληνικό πνεύμα είχε διατηρηθεί καθαρό από τους πανάρχαιους χρόνους, ως τα χτες ακόμη, και δεν είχε αλλοιωθεί με καμία ξένη επιβολή. Το συναντάμε στο αρχαίο δράμα και στη χριστιανική λειτουργία, το βρίσκουμε στο αρχαίο βάζο, στο βυζαντινό μοσαϊκό και στο άγιο εικόνισμα, το βρίσκουμε στον Πίνταρο, στο Ρωμανό, στο Σολομό. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια της ελληνοκεντρικής ιδεολογίας, ο Καλλιγάς έβλεπε ταιριαστεί μια έκθεση Γκίζη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Επρόκειτο για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, με σπουδαία φήμη στο εξωτερικό όσο ζούσε, πρακτικός καθηγητής στη Βασιλική Ακαδημία του Μονάχου. Συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις και σαλόν με πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις. Μπορούσε δηλαδή το έργο του να σταθεί σχεδόν εισάξια πλάι στα αριστουργήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Και ταυτόχρονα στο έργο του μπορούσε κανείς να διακρίνει ορισμένα στοιχεία του ελληνικού πνεύματος, όπως η αρμονία, η σχεδιαστική δυνότητα, η καθαρότητα, η ευγένεια του ύφους. Στοιχεία που ήταν απόρρια της ελληνικής του καταγωγής και μια απόδειξη της συνέχειας της διακριτής αυτής ελληνικής έκφρασης ανά τους αιώνες. Για να στηρίξει τη θέση του αυτή, ο Καλλιγάς προχώρησε στη διάκριση ανάμεσα στις ηθογραφίες του Γκίζη και στα όψιμα αλληγορικά και θρησκευτικά έργα του ζωγράφου. Στις πρώτες, όπως οι παιδικοί αραβώνες, ήταν φανερές οι αξιώσεις του μονάχου, του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εργάστηκε. Τα όψιμα έργα του, ωστόσο, όπως η Ιερεινή Συμφωνία και κυρίως οι σπουδές του, ήταν εκείνα που αποδείκνυαν την αληθινή καλλιτεχνική του φλέβα και ιδιοσυγκρασία. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν περίπου 150 έργα του Γκίζη. Βλέπετε εδώ φωτογραφίες από την ημέρα των εγγενείων με το βασιλικό ζεύγος, τον Καλλιγά και δεξιά, αν δεν κάνω λάθος, τον Χαράλαμπο Μακαρόνα, διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ιδιαίτερη θέση είχε δοθεί αναμφίβολα στη Δόξα των Ψαρών, που ανήκε στη Βασιλική Συλλογή και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό. Βλέπετε τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, η οποία εξετάζει τον πολύ σημαντικό, πολύ γνωστό αυτό πίνακα του Γκίζη, εμπνεόμενο από το ποίημα του Σολομού «Καταστροφή των ψαρών, στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας τη δόξα μονάχη». Ένα έργο που σήμερα δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται, έχουμε όμως μια παραλλαγή του που βλέπετε εδώ, η οποία και δωρήθηκε πρόσφατα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σας δείχνω εδώ μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, όπου εκτέθηκαν τα έργα του Γκίζη, τις οποίες και εντόπισα πριν λίγο καιρό στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω εδώ τους υπεύθυνους του Μουσείου για την παραχώρηση της άδειας δημοσίευσής τους. Βλέπετε εδώ, στο βάθος είναι το έργο Ιδού ο Νυμφίος, βλέπετε και σχέδια και σπουδές, μια πραγματικά πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική έκθεση, σταθμός θα λέγαμε, και στην ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης και στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Μπορείτε να δείτε και το μουσιογραφικό σχεδιασμό της έκθεσης, αυτό το πολύ όμορφο και λειτουργικό κτίριο του Καραντινού. Βλέπετε εδώ αριστερά την Ιερεινή Συμφωνία και λίγο πιο δίπλα τους παιδικούς αραβώνες. Αν το έργο του Γκίζη, όπως έγραψε ο Καλλιγάς, αποτελούσε μία από τις υψηλότερες εκδηλώσεις της καλλιτεχνικής έκφρασης του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, οι πίνακες των Θεσσαλονικαίων ζωγράφων που αναρτήθηκαν στις διπλανές αίθουσες ήταν ένα σημάδι γεμάτο ελπίδες για την καλλιτεχνική εξέλιξη του τόπου τούτου. Η έκθεση αυτή περιελάμβανε έργα καλλιτεχνών οι οποίοι είτε είχαν γεννηθεί στη Μακεδονία είτε είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη Θεσσαλονίκη, όπως λόγου χάρη ο Γιάννης Κασόλας, ο Νίκος Κεσανλής, ο Χρήστος Λεφάκης, ο Πολύκλητος Ρέγκος, ο Νίκος Σαχίνης και άλλοι. Τα περισσότερα έργα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ανήκαν στις αφαιρετικές τεχνοτροπίες που την περίοδο εκείνη κέρδιζαν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος ανάμεσα στους Έλληνες καλλιτέχνες.
Πιστός ωστόσο στις ελληνοκεντρικές του αντιλήψεις, ο διευθυντής της Πινακοθήκης διαπίστωσε τον ελληνικό χαρακτήρα ορισμένων έργων, χωρίς να τα κατονομάσει, και έκανε λόγο, παραθέτω, για μια ελληνική έκφραση που παρουσιάζεται με μέσα που δεν ανάγονται σε εξωτερικά επιφανειακά σχήματα, όπως άλλοτε στην εποχή του κλασικισμού και του ψευτοκλασικισμού. Τέλος του παραθέματος. Ο Καλλιγάς στάθηκε ιδιαίτερα στην έντονη χρωματικότητα ορισμένων ζωγράφων που δεν συναντούσε σε αντίστοιχα έργα Αθηναίων καλλιτεχνών, γεγονός που απέδωσε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μακεδονικού τοπίου. Είναι γνωστό, έγραφε, ότι οι υγρές περιοχές ευνοούν τη χρωματική ιδίως έκφραση την τέχνη. Η Θεσσαλονίκη, με το υδρό κλίμα της, βοηθά στην ανάδειξη των χρωματικών αξιών περισσότερο από την σερή περιοχή της Αττικής. Στη δέκατη κλίδα της εισαγωγής, ο Καλλιγάς συνόψισε σε μία και μόνο φράση τις ελληνοκεντρικές του θέσεις και δει τη συνέχεια αυτή του ελληνισμού ανά τους αιώνες, αλλά και το όραμά του για την πορεία που όφιλε να ακολουθήσει η σύγχρονη του οικαστική παραγωγή. Ποιος ξέρει ακόμα αν δεν ξεπεταχτεί ένα συνεχιστής της παράδοσης που ξεκίνησε στην Μπέλα και συνεχίστηκε στον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό. Ίσως κιόλας να είναι ανάμεσά μας και να μην έχουμε συνειδητοποιήσει για την ώρα την παρουσία του. Για τον διευθυντή της Πινακοθήκης θα ήταν ευκταίο οι σύγχρονοι του Μακεδόνες καλλιτέχνες να ενταχθούν σε μια ελληνική παράδοση, η οποία είχε σε αφετηρία της τα ψηφιδωτά δάπεδα στην πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα, τα οποία είχαν αποκαλυφθεί κατά τις ανασκαφικές εργασίες στο τέλος της δεκαετίας του 1950 από τον Χαράλαμπο Μακαρόνα, μια παράδοση που για τον Καλλιγά συνεχίστηκε στον πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Νικολάου Ορφανού του 14ου αιώνα, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, ένας διάκοσμος που επίσης είχε έρθει στο φως κατά τα χρόνια 1957-1960. Μέσα λοιπόν στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου προβλήθηκε η σύζευξη της αρχαίας με τη νεότερη και τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή στην Ελλάδα. Οι επισκέπτες, επίσημοι και μη, Έλληνες και ξένοι, είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν αριστουργήματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που αποτελούσε τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ταυτόχρονα να διαπιστώσουν ότι και μετά την απελευθέρωση η Ελλάδα είχε να επιδείξει μια πολύ αξιόλογη εικαστική παραγωγή, όπως αποδείκνυε το έργο του Γίζη, αλλά και να δουν ότι και οι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργο σημαντικό. Ταυτόχρονα τόσο το έργο του Γίζη όσο και εκείνο των σύγχρονων Θεσσαλονικαίων ζωγράφων αποδείκνει την πολιτισμική αυτή σχέση της Ελλάδας με τη Δυτική Ευρώπη. Στοιχείο σημαντικό στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, όταν η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στην περιοχή που δεν εντασσόταν στο κομμουνιστικό μπλοκ. Η διοργάνωση δύο εικαστικών εκθέσεων σε ένα αρχαιολογικό μουσείο αποτελούσε μια πολύ σημαντική αλλά και καινοφανής πρωτοβουλία. Δεν νομίζω ότι είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και οι εκθέσεις αυτές πρέπει να είχαν και αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα, αν κρίνουμε από τα ρεπορτάζ της εποχής. Υπό αυτή την οπτική, ήδη από τα εγγένειά του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε, όπως αναφέρει και ο πολύ εύστοχος τίτλος των σημερινών συνεδριών, ως ένας σημαντικός φορέας διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην υπηρεσία της κοινωνίας. Θα κλείσω την ανακοίνωση αυτή με ένα απόσπασμα από τα ελληνικά επίκαιρα της εποχής εκείνης, όπου και παρουσιάζονται τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου στις 27 Οκτωβρίου 1962, όπου και μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την έκθεση του Γίζη. Και πολλά άλλα πολύτιμα εκθέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.